Πιστεύω ότι έγινε ένα πολύ καλό παιχνίδι από δύο καλές ομάδες. Νομίζω ότι για το ποδόσφαιρο του νησιού ήταν ένα παιχνίδι που διαφήμισε τον αγώνα, γιατί υπήρχε και το fair play, το εφαγωνίζεστε και έγινε ένα καθαρό και δυνατό παιχνίδι με πολύ κόσμο. Αγωνιστικά νομίζω ότι η ομάδα μου μπήκε αρκετά καλά στο παιχνίδι. Είχαμε κατοχή μπάλας, δημιουργήσαμε προϋποθέσεις και ευκαιρίες για να προηγηθούμε. Εν αντιθέσει με τον αντίπαλο, ο οποίος μας περίμενε στο μισό γήπεδο και δεν απειληθήκαμε καθόλου επιθετικά, αμυντικά δικά μας. Δυστυχώς όμως οι ευκαιρίες που είχαμε δεν μπορέσαμε να σκοράσουμε και ο αντίπαλος στο τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου σκόραρε στην πρώτη φάση την ουσία που μας δημιούργησε. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι τα παιδιά τα δικά μου κάναν μια σπουδαία προσπάθεια. Παρόλο που περιμέναμε ότι μετά το 65-70 η ομάδα λογικά θα έπεφτε λόγω των λίγων λύσεων που έχουμε από τους τραυματισμούς και λόγω ότι παίξαμε τρία παιχνίδια σε μια εβδομάδα, ισοφαρίσαμε και νομίζω ότι μέχρι και το 20 λεπτό δικαιούμασταν κάτι παραπάνω. Δεν ήρθε αυτό, στην συνέχεια πήρε ο αντίπαλος μέτρα λογικά, αλλά νομίζω ότι εν τέλει τέλειωσε ένα παιχνίδι το οποίο πήραμε ένα βαθμό. Θεωρώ ότι αν μια ομάδα έπρεπε να κερδίσει, αυτή ήμασταν εμείς. Παρ' όλα αυτά, θα δώσω μόνο συγχαρητήρια στα παιδιά. Συνεχίζουμε, έχουμε μπροστά μας δύσκολο πρόγραμμα. Θα παλεύουμε έτσι κάθε παιχνίδι και νομίζω ότι αν έχουμε αυτή την εικόνα, θα βγούμε κερδισμένοι στο τέλος και θα πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Θα ήθελα να ευχηθώ και στον αντίπαλο καλή συνέχεια. Είναι μια πολύ καλή ομάδα, το ξέραμε. Και πραγματικά νομίζω ότι πρέπει εδώ η Ρόδος να είναι χαρούμενη που έχει δύο τέτοιες ομάδες στη φουτμπολή. Υπάρχουν λύσεις εκ των έσω για τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε? Νομίζω ότι υπάρχουν τα παιδιά τα νέα τα οποία μπαίνουν, παίρνουν παιχνίδια και είναι ευκαιρία για αυτά τα παιδιά να δείξουν την αξία τους. Είναι αυτό το τονίζω και εγώ ότι πρέπει να έχουν μεγάλη χαρά που τους δίνεται αυτή τη στιγμή ευκαιρία να παίξουν. Προχθές παίξαν ένα παιχνίδι, είδαμε 5 καινούργια παιδιά με τον Πανετολικό που ήταν ένα σπουδαίο πράγμα. Και νομίζω ότι και για 80 λεπτά εκεί ήμασταν πολύ καλοί. Οι λύσεις θα έρθουν μέσα από προπόνηση, δουλειά και από το υπάρχον υλικό που έχουμε. Ευχαριστώ.